για το συμφέρον σας στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πριν από δύο ημέρες αναφερθήκαμε στο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο νοσοκομείο και στη λειτουργία πολλών κλινικών, καθώς υπάρχουν ελλείψεις σε γιατρούς. Θυμάστε τη συνομιλία που είχε και ο διοικητής του νοσοκομείου αλλά και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς και τις κόντρες που υπήρξαν για το κατά πόσο τελικά οι γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου, δηλαδή εξωτερικοί γιατροί, βοηθούν και συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Αντώνης Παραράς είναι εκεί, καθώς θα μας αποκαλύψει μια νομοθεσία που υπάρχει, η οποία φαίνεται πως λύνει το πρόβλημα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η νομοθεσία αυτή δεν έχει διαρρεύσει προς τα έξω και κατά έναν παράδοξο τρόπο κάποιοι προφανώς θέλουν να την κρατήσουν μυστική. Αντώνη, καλησπέρα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μόλις πριν από λίγα λεπτά εντόπισα και σε λίγη ώρα, Μαριγό, θα το παρουσιάσουμε και στον alfa.fm.gr. Θα δείξουμε δηλαδή με λεπτομέρειες και το FEC. Θέλω όμως να πω το βασικό κομμάτι για το οποίο την Δευτέρα θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε και με τον Ιατρικό Σύλλογο και με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Θέλω να πω ότι εντοπίσαμε μετά από έρευνα που κάναμε έχει ΦΕΚ. Αντώνη, δεν έχουμε κάνει επικοινωνία, δεν έχει σήμα, μετακινήσου λίγο. Είναι εύκολο? Ναι, με ακούτε τώρα? Τώρα σε ακούμε καθαρά. Ωραία. Λοιπόν, εντόπισα λοιπόν μετά από έρευνα, Μαριγό, ότι υπάρχει ΦΕΚ από τον Αύγουστο του 2010, το οποίο δίνει την δυνατότητα γιατροί του ΙΚΑ να εξυπηρετούν ελλείψεις του νοσοκομείου, του κάθε νοσοκομείου. Υπάρχει δηλαδή ειδική νομοθεσία μετά από διάφορες αλλαγές που έγιναν, η οποία καλύπτει. Δηλαδή στην ουσία, όπως καταλαβαίνετε, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα και θα έπρεπε, φαντάζομαι ότι εμείς το ανακαλύψαμε τώρα. Δεν νομίζω ο Ιατρικός Σύλλογος να μην το γνώριζε και όλοι οι γιατροί ή το ΙΚΑ να μην γνώριζε αυτή τη διαδικασία. Αυτό, Αντώνη, είναι μέσω των συμβάσεων, για παράδειγμα, που είχε αναφέρει ο κύριος Κατσίλης, ότι μέσω συμβάσεων πλέον θα δοθεί λύση στο πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι άλλο ενδεχομένως. Η σύμβαση προφανώς είναι μια διαδικασία που ανακαλύφθηκε τώρα. Πρόσφατα. Αυτό που λέω εγώ, ναι, πρόσφατα. Αυτό που λέω εγώ είναι από τον νόμο δεδομένο ότι καλύπτονται οι ανάγκες. Άρα λοιπόν θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τώρα για ποιες περιπτώσεις είναι, να το συζητήσουμε. Θέλω τη Δευτέρα το βράδυ, εφόσον ούτως ή άλλως προχωρήσει το ρεπορτάζ, γιατί μόλις πριν από λίγα λεπτά το εντόπισα και μπόρεσα να έχω την πληροφορία, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως δεν έχει γίνει καμία αναφορά από κανέναν για μια τέτοια νομοθεσία. Είπες την από τον Αύγουστο του 2010. Εγώ δεν την έχω ακούσει. Είπες, ναι, ότι το συγκεκριμένο ΦΕΚ υπάρχει ήδη από τον Αύγουστο του 2010. Του 2010. Και λέει ότι σε όλη την Ελλάδα μπορεί να καλύπτει την έλλειψη του νοσοκομείου σε οποιαδήποτε ειδικότητα κάποιος γιατρός από το ΙΚΑ. Τώρα πώς μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα από το ΙΚΑ ο κύριος Στεριόπουλος, που νομίζω ότι διοικεί, ή ο Ιατρικός Σύλλογος ή η διοίκηση του νοσοκομείου δεν το γνώριζαν για να το επικαλεστούν. Δηλαδή μέσα σε τόσες συζητήσεις, μέσα σε τόσα μεγάλα προβλήματα που έγιναν, μέσα σε τόσες πολλές αναφορές, είναι η πρώτη φορά που σήμερα εμείς το δημοσιοποιούμε και λέμε δημόσια ότι υπάρχει ίσως αυτή η δυνατότητα. Μου κάνει εντύπωση απλώς, Μαριγώ, ότι δεν το είχε αντιληφθεί κανείς. Δεν το είχε εντοπίσει δηλαδή όλο αυτό το διάστημα κανείς. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για παρατυπίες εφόσον οι λύσεις υπάρχουν. Γιατί νομίζω στην κουβέντα που είχαν και στον αέρα του δελτίου μας ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Κατσίλης για το κατά πόσο τελικά καλύπτονται οι γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου να βοηθούν σε διάφορα περιστατικά στο νοσοκομείο και να συμβάλλουν εκεί με τις υπηρεσίες τους, ότι δεν τίθεται ζήτημα νομιμότητας εφόσον νομοθεσία υπάρχει, η οποία σαφέστατα καλύπτει περιπτώσεις, όπως είπες, για παράδειγμα οι γιατροί του ΙΚΑ να μπορούν και να προσφέρουν υπηρεσίες στο νοσοκομείο. Μα πρόσεξε να δεις, αυτό που ανακάλυψα, αυτό το οποίο εντοπίσαμε και παρουσιάζουμε σήμερα, που είναι fake βέβαια, έτσι, δεν είναι μια ιστορία. Προφανώς στον ιατρικό κόσμο δεν είναι δυνατόν αυτό να μην δεν είναι γνωστό, Μαριγώ. Είναι μια πολύ σοβαρή αλλαγή που έγινε από τον Αύγουστο του 2010. Εγώ δεν άκουσα από κανέναν ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Και προφανώς, προσέξτε, για να το λαμβάνει υπόψη αυτό, μάλλον για να το αποφασίζει η κυβέρνηση και το εμπλεκόμενο Υπουργείο, το οποίο λέει βέβαια από ό,τι διαβάζω, με υπουργική απόφαση, που σημαίνει ότι πρέπει να ενημερωθεί το Υπουργείο ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη. Δίνει λοιπόν τη δυνατότητα, επειδή δεν μπορούσαν προφανώς να προχωρήσουν κάποιες προσλήψεις, δεν πηγαίνουν σε κάποια άλλα σημεία κάποιοι γιατροί να καλύψουν θέσεις, το γνωστό ζήτημα. Που υπάρχει, βρήκαν τον τρόπο αυτόν ενδεχομένως να μπορεί να καλύπτεται μέσω του ΙΚΑ. Τώρα, αυτό τι σημαίνει, μέσω των συνδευλημένων με το ΙΚΑ, μέσω του ενός ή του άλλου. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή είδηση που θα πρέπει να την δούμε οπωσδήποτε. Έχω καλέσει για το συγκεκριμένο θέμα, το ΦΕΚ δεν το έχει στα χέρια του, την διοίκηση του νοσοκομείου, τον κύριο Κατσίλη, ο οποίος βέβαια πρέπει να πούμε ότι κάνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα και είδατε προχθές πίεσε ασφυκτικά τον κύριο Παπαδόπουλο επιτέλους να απελευθερωθεί η διαδικασία ώστε να μπορεί να συνδράμει με τον καλύτερο τρόπο έτσι και ο ιατρικός σύλλογος. Θέλω να σου πω επίσης ότι από τη μεριά του ιατρικού συλλόγου νομίζω πως θα πρέπει πια το όλο θέμα αυτό της κάλυψης να τεθεί και σε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση, σε μια γενική συνέλευση. Και επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό ΦΕΚ που αποκαλύπτει σήμερα το δίκτυο και σε λίγη ώρα θα το δείξουμε στον αλφα.fm.gr. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν οι γιατροί. Γιατί λοιπόν τόσο καιρό δεν υπάρχει αυτή η έστω προσωρινή λύση και ακούμε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τι ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες και παράδειγμα τον κύριο Παπαδόπουλο. Ότι ο νόμος λέει ότι από δόλο, όταν προκαλεί την εγκυμοσύνη, εγώ δεν μπορώ να στείλω γιατρό γιατί δεν είναι έκτακτο. Αλλά παρατηρείται, λέει, ότι με δόλο λειτουργεί, αυτό είναι η νομοθεσία, ο νόμος το λέει έτσι βέβαια, και προκαλεί την εγκυμοσύνη. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα φοβερά. Μιλάμε για μια παιδιατρική, μιλάμε για ένα ζήτημα και για τη γυναικολογική βέβαια, μιλάμε για πολύ κρίσιμα, πολύ κρίσιμα ζητήματα που θα έπρεπε τουλάχιστον νομίζω όλοι μας με μεγαλύτερη ευαισθησία να τα αντιμετωπίσουμε και προβληματισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δώσουμε συνέχεια μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως είπες, από τον ΑΦΜ σε πολύ λίγη ώρα το σχετικό ΦΕΚ. Από Δευτέρα βεβαίως πολύ περισσότερα να δούμε τι συμβαίνει και πράγματι γιατί δεν εφαρμόστηκε η λύση που δίνεται από το συγκεκριμένο ΦΕΚ, το οποίο ΦΕΚ έχει υπογραφεί, όπως προείπαμε, από τον Αύγουστο του 2010 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2013 με πάρα πολλά προβλήματα στο νοσοκομείο. Και μιλάμε σήμερα για μια γιατρό που υπάρχει εκεί, που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Οι εφημερίες που κάνει είναι περίπου 7 ή 10 τον μήνα. Φωνάζουμε και μια παιδίατρο από τα Γρεβενά να κάνει άλλες 4-5 εφημερίες και τις υπόλοιπες 15 ημέρες είναι δεν υπάρχει εφημερία στην παιδιατρική. Mm. Λοιπόν, μιλάμε για ένα φοβερό θέμα. Μιλάμε για μια, δεν ξέρω αν μπορώ να πω για αδιαφορία, τρομακτική, έλλειψη ευαισθησίας στον αντιμετωπιστή. Και λέω και πάλι, δεν είναι δυνατόν, γιατί πρόσεξε, προχθές την κουβέντα που είχαμε στο δίκτυο, στο δελτίο, δεν άκουσα να υπάρχει αναφορά, δηλαδή δεν είδα ούτε τον κύριο Κατσίλη, όχι, ούτε τον κύριο Παπαδόπουλο δεν να επικαλείται το ΦΕΚ αυτό. Προφανώς δεν το γνώριζαν. Αλλά δεν είναι δυνατόν όμως να μην το γνωρίζουμε. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, εμείς το έχουμε πάντως στα χέρια μας και θα το δημοσιεύσουμε σε λίγο. Ωραία. Αντώνη, να προχωρήσουμε. Θα συνέχεια είπαμε στο θέμα αυτό από Δευτέρα. Πάμε σε κάτι άλλο το οποίο ήδη αναφέραμε από χθες, καθώς είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Βαγγέλη Ζέρβα, υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Καστοριάς. Έκανε μια νέα καταγγελία, γιατί ακούσαμε αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχει να κάνει με κάποια εικονικά τιμολόγια, όπως ο ίδιος λέει, τα οποία ζητάει ο Δήμος της Καστοριάς και ανέφερε το παράδειγμα βεβαίως με τον πρατηριούχο που έβαλε έναν τόνο πετρέλαιο σε κάποιο σχολείο και στη συνέχεια όταν πήγε στο Δήμο του ζήτησαν τιμολόγιο για 2 τόνους. Να το δούμε λίγο το θέμα αυτό, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες συζητήσεις. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση ή κάποια αντίδραση από πλευράς του Δήμου Καστοριάς απέναντι σε όλα αυτά. Βέβαια, είναι 2 οι καταγγελίες. Έτσι, η μία έχει γίνει, όπως ξέρετε, για την υπόθεση ότι του ζήτησαν μίζα, του ζήτησαν χρήματα. Για να λειτουργήσουν, να πάρει άδεια, να λειτουργήσει. Για να μπορέσουν να πάρουν άδεια κινηματογράφοι. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Δεν υπήρχε καμία αντίδραση από καμία δημοτική αρχή, ειδικά τη εποχή εκείνη που κατασκευάζονταν το εμπορικό κέντρο. Και βέβαια έχουμε τη δεύτερη σοβαρότατη καταγγελία που αφορά την παρούσα δημοτική αρχή, από τον Βαγγέλη Ζέρβα λοιπόν, τον υποψήφιο δήμαρχο. Και δεν είναι ότι οι εκλογές είναι σε μια εβδομάδα για να πει κάποιο ότι όλα αυτά είναι προεκλογικά τρίκ και πυροτεχνήματα. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία, για την οποία επίσημη αντίδραση δεν έχω αντιληφθεί και δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση από τη μεριά τη δημοτική αρχή.
Βουλής. Έχει λοιπόν ως εξής η καταγγελία. Είπε ο Βαγγέλης ο Ζέρβας, μιλώντας στον Α947, ότι ο Δήμος ζήτησε από πρατηριούχο της Καστοριάς να βάλει έναν τόνο πετρέλαιο σε ένα σχολείο. Αφού έβαλε τον έναν τόνο πετρέλαιο, πήγε ο άνθρωπος να δώσει το τιμολόγιο και του ζητήθηκε να είναι ένα εικονικό τιμολόγιο 2 τόνων. Είναι μια καταγγελία βόμβα, για την οποία πραγματικά προκαλούνται πολλά ερωτηματικά και πολύ μεγάλη απορία έχουμε όλοι. Γιατί δεν υπάρχει μια συζήτηση ή μια διάψευση, αν δεν ισχύει βέβαια, από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής. Είναι μια ανακοίνωση που γίνεται επίσημα από τον Βαγγέλη Ζέρβα. Η οποία θα πρέπει βέβαια, Αντώνη, να στηριχθεί με συγκεκριμένα στοιχεία και να αποδειχθεί βέβαια. Από την άλλη, έτσι γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις καταγγελίες, εγώ θα πρέπει να πω ότι οποιοδήποτε από εμάς αντιλαμβάνεται ότι κάτι στραβό, να το πω έτσι απλά, συμβαίνει, καλό θα είναι όλα αυτά να καταγγέλλονται εκείνη ακριβώς τη στιγμή και όχι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Και θα μπορούσε κάποιος να καταλογήσει και στον κύριο Ζέρβα την ευθύνη ότι δεν μίλησε τότε όταν έπρεπε, το πράττει τώρα που επίσης διεκδικεί το Δήμο της Καστοριάς. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Βαγγέλης ο Ζέρβας Μαριγώ, την υπόθεση την πρώτη, αυτή λοιπόν για τον χρηματισμό, γιατί ακριβώς την ίδια πορεία που εκφράζεις τώρα εξέφρασα και εγώ. Ναι. Και εγώ του είπα, γιατί τώρα, ξέρεις τι μου απήντησε, ότι η οικονομική αστυνομία τον καιρό που έπρεπε ενημερώθηκε, το παρακολούθησε, το ερευνά, υπάρχει άρση απορρίτου τηλεφωνικών γραμμών και είναι σε διερεύνηση καταγγελία των χρηματισμών. Και λέω εγώ, καλά, περάσανε 10 χρόνια ή 7 χρόνια και ακόμη δεν έχουμε αποτέλεσμα. Ο ίδιος όμως είπε ότι όλο αυτό το θέμα έχει πάει στην δίωξη του οικονομικού εγκλήματος. Και είναι σε διερεύνηση, λέει, αρκετά ονόματα. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό ενδεχομένως εκεί που έπρεπε το κατήγγειλε. Γιατί μου είπε ότι και ονόματα δώσαμε και άρση τηλεφωνικού απορρίτου υπάρχει και διάφορα τέτοια. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το πετρέλαιο, όντως είναι η πρώτη φορά που ακούγεται. Φυσικά η εμπλοκή του Βαγγέλη Ζέρβα του προκαλεί μία παραπάνω φαντάζομαι ευαισθησία τώρα πια, αλλά εγώ θέλω να σταθώ όχι στο πότε το κατήγγειλε ο Βαγγέλης ο Ζέρβας. Εγώ θα πω ότι εντάξει, θα μπορούσε να το καταγγείλει πριν από 2 χρόνια. Θα πρέπει να δούμε εάν υφίσταται αυτό, δηλαδή αν όντως ο Δήμος ζήτησε στη συγκεκριμένη περίπτωση του, έχει πρέξει και σε άλλες περιπτώσεις εικονικά τιμολόγια, σαφέστατα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υποθεί και να αποκαλυφθεί. Αν εγώ Μαριγώ βγω και ανακοινώσω ότι εσύ κάνεις την τάδε κλιματική ενέργεια, μέσα σε κάποιες ώρες θα προβεί σε κάποια ανακοίνωση. Θα ζητήσεις να κατατεθεί και αγωγή εναντίον μου, θα μου κάνεις μήνυση. Γιατί φαντάζομαι ότι θα θέλεις να διαψεύσεις αυτό που γίνεται. Δεν μπορεί να τα αφήνεις να αιωρείται. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πως η παρούσα δημοτική αρχή ακόμη δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα επισήμως. Δηλαδή, τι σημαίνει ζητήθηκε εικονικό τιμολόγιο, τι σημαίνει, αν αληθεύουν αυτά φυσικά, τι σημαίνει ήταν ένας τόνος και ζητήσαμε για 2. Και εδώ βέβαια, και στο σημείο αυτό είπα τον κύριο Ζέρβα, αν τον καλέσουνε, γιατί αυτό που λέτε λέω είναι πολύ σοβαρό, εφόσον με καλέσουν αυτοί που πρέπει, θα δώσουμε και τα ονόματα και τους μάρτυρες για να το ακούσει όλη η κοινωνία, λέει. Λοιπόν, με συγχωρείτε, είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό να ακούγεται, δεν ξέρω τι μπορώ να υποθέσω, και πριν κλείσω το θέμα αυτό, γιατί φαίνεται θα έχουμε μεγάλη συνέχεια, θέλω να σου πω ότι τα τελευταία λεπτά κιόλας διερευνώ, Μαριγώ, κάτι για το οποίο ακόμη δεν είμαι σε θέση να κάνω μια επίσημη ανακοίνωση για το τι έχει συμβεί. Έχω όμως καταγγελίες για μια ολόκληρη περιοχή που είναι ανάστατη και αναφέρομαι στην Κλεισούρα, όπου μου καταγγέλουν ότι έχουν κλαπεί 700 τόνοι ξύλων, καυσόξυλων. Τι εννοείς? Αυτά δηλαδή, αυτό, 700 τόνοι έχουν εξαφανιστεί από την περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες και μένουν έκπληκτοι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, στους οποίους από ό,τι μαθαίνω επιστρέφονται και κάποια χρήματα που είχαν προκαταβάλει για να πάρουν ξύλα για τον πολύ βαρύ χειμώνα που έχει βέβαια η Καστοριά, ο νομός και ειδικά η Κλεισούρα. Τους επιστρέφουν τα χρήματα γιατί λέει δεν υπάρχει ξύλο. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν, για να μιλάμε για 700 τόνους, αυτό που έχει γίνει μάλλον ένα μήνα, 2 μήνες, εάν ευσταθεί, μιλάμε για νταλίκες που πήγαν στην περιοχή, φόρτωσαν τα ξύλα και φύγανε. 700 τόνοι μου καταγγέλθηκαν. Μου λένε ότι είναι ανάστατη όλη η περιοχή. Εγώ καλώ τους τοπικούς συμβούλους της Κλεισούρας και το Δημοτικό Συμβούλιο επιτέλους να μας πούνε τι γίνεται με τα ξύλα. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές καταγγελίες, έχω πάρα πολλά παράπονα για την υπόθεση με τα καυσόξυλα και αρχίζει σοβαρή έρευνα πια.
θα αρχίσει σοβαρή έρευνα. Θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει και θα αρχίσει βέβαια, φαντάζομαι, και η αστυνομία να ψάχνει και σε αυλές μέσα να δει που πήγαν τα ξύλα και ποιοι ενδεχομένως έχουν πάρει τα ξύλα. Εδώ δεν μιλάμε για 7,70 τόνους, μιλάμε για 700 τόνους ξύλα. 700 τόνους μου καταγγέλθηκε. Πόσο εύκολο είναι πως δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσει έρευνα. 700 τόνοι. Να ξεκινήσουν έρευνες. Πού πήγαν αυτά τα. Αν αληθεύει η υπόθεση με 700, εγώ αύριο θα είμαι στην κλεισούρα. Εάν αληθεύει η υπόθεση με τους 700 τόνους, είναι μια καταρχήν απίστευτη ιστορία λαθροϊλοτομίας, όπως θέλετε πείτε την, 700 τόνοι από την περιοχή. Καταγγελίες έχουν γίνει διάφορες. Θυμάστε πέρσι, λέγανε ότι κάποια περίεργα οχήματα στο κέντρο της πόλης μοιράζανε ξύλα σε διάφορους. Και τότε σπεύσαν κάποιοι να πούνε ότι τα πηγαίναν στη Μητρόπολη. Δεν ξέρω τι είναι όλο αυτό. Θα πρέπει όμως η αστυνομία να προχωρήσει και σε συλλήψεις. Ναι. Δεν μπορεί και το δασαρχείο επίσης. Δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, αν ευσταθεί, να υπάρχει πληροφορία για 700 τόνους. Και μάλιστα αυτό μου λένε, έχει τώρα κάποιες μέρες που έχει προκαλέσει σοβαρότητα αναστάτωση στην περιοχή. Και δεν μιλά κανείς. Δεν μιλά κανείς. Κοίταξε, και από πλευράς δασαρχείου αυτό δεν θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει αντιληπτό και με κάποιον τρόπο να προσπαθούν να βρουν μια κάποια. Δεν ξέρω. Είναι κάτι σχεδόν που μου καταγγέλθηκε από τρεις διαφορετικές πλευρές από την περιοχή. Έμεινα έκπληκτος μόλις άκουσα για 700 τόνους και ψάχνουμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα αυτή όλη η ιστορία. Και νομίζω ότι θα πρέπει, εφόσον ευσταθεί, να ξεκινήσει σοβαρή αστυνομική έρευνα. Να ψάξουμε παντού. Και να υπάρχουν και καταθέσεις. Ποιος είδε, τι είδε, ποιοι πήγαν, πώς πήγαν και να δούμε τελικά τι γίνεται με τα ξύλα. Πού πηγαίνουν τα ξύλα. Υπάρχουν υπόνοιες ή υπάρχει κάποιος ο οποίος να είδε και σκεφτόμαστε καθόλου ποιοι θα μπορούσαν να κλέψουν. Κοίταξε να δεις. Για τους 700 δεν μπορώ να σκεφτώ τι είναι όλο αυτό, που μπορεί να πήγανε. Νομίζω ότι νταλίκες πρέπει να τα πάρουν αυτά για να φύγουνε. αυτό το οποίο συζητά η πόλη και ο νομός, βεβαίως είναι άλλα ζητήματα. Γι' αυτό είπα κάποια στιγμή, έτσι, θα ψάξουμε να βρούμε και σε αυλές μέσα να δούμε τι γίνεται. Και θα ψάξουμε να δούμε και τα τιμολόγια αγοράς ξύλων. Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, ναι. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ για σήμερα. Εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα πολύ περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Τώρα, αλλάζοντας θέμα και κλίμα, όπως είπαμε χθες, δύο εκδηλώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καστοριά, στην περιοχή μας, με αφορμή το θάνατο του 34χρονου Παύλου Φίσα. Την πρώτη διοργάνωσε το ΠΑΜΕ μπροστά από το Δημαρχείο και τη δεύτερη οι αντιφασίστες της Καστοριάς στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Διαμαρτυρίες για τον θάνατο του 34χρονου Παύλου Φίσα πραγματοποιήθηκαν χθες και στην Καστοριά. Τα μέλη του ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν ανοιχτή εκδήλωση μπροστά από το Δημαρχείο. Το μέτωπο αγώνας του βαστών καταγγέλει τη δολοφονική επίθεση στο βαστοειδό της Χρυσής Αυγής στο Κερατζίνι εναντίον με τη δολοφονία του 34χρονου νεαρού εργαζόμενου. Καταγγέλει επίσης την άνανδρη δολοφονική επίθεση της Χρυσής Αυγής εναντίον πρωτοπόρων εργαζομένων και μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο Πέραμα. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η Χρυσή Αυγή είναι το μαντρόσκυλο των αποδικών, το μακρύ χέρι τους ενάντια στο εργατικό κίνημα και το λαό. Γι' αυτό συχτυπούν με ιδιαίτερη μανία και μέλη και στελέχη σωματείων και εργαζόμενους. Οι δυνάμεις του μετώπου αγώνα σπουδαστών καλούν όλη την νεολαία, όλες τις σχολές να καταδικάσουν και να απομονώσουν τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής. Στο ΤΕΗ μας, εδώ στην Καστοριά, οι δυνάμεις του μετώπου αγώνα σπουδαστών κάλεσαν το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταδίκη αυτών των αποτρόπων πράξεων ενάντια στο εργατικό κίνημα, αλλά για ακόμη μια φορά οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, της ΝΑΠΝΟΠΟΚΟΥ, έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο, κάνοντας τις πλάτες τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής και αρνήθηκαν να γίνει άμεσα διοικητικό συμβούλιο με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει χρόνος να ασχοληθούμε με τέτοια θέματα. Τα φασιστοειδή τσιράκια του κεφαλαίου χτύπησαν για άλλη μια φορά μέσα στο σκοτάδι. Όπως στις 12 Σεπτέμβρη στην Εργατούπολη του Περάματος, έτσι και χθες στην Εργατούπολη εδώ, στο Κερατζίνι. Από αυτό το βήμα θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας προς την οικογένεια και τους ανθρώπους του Παύλου Φίσα. Και θέλουμε να πούμε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην μείνουν ατιμόρυτοι οι ένοχοι αυτής της δολοφονίας. Τόσο η φυσική, όσο και η ηθική αυτουργή που οπλίζουν το χέρι των χρυσαυγητών και οδήγησαν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Ήδη πέφτει επάνω τους το βαρύ ανάθεμα του λαού.
Επιβεβαιώνεται και από τη δολοφονία του 34χρονου νέου ότι αποτελούν μακρύ χέρι του κεφαλαίου, χτυπάνε όποιον αγωνίζεται, όποιον εργαζόμενο ή νεολαίο σηκώσει κεφάλι. Αυτοί, οι κατά τα άλλα αντισυστημικοί, βρήκαν τον εχθρό του στο πρόσωπο ενός νέου ανθρώπου που έβγαζε παλιότερα το μεροκάματό του ως εργάτης και που η καπιταλιστική κρίση τον πέταξε στην ανεργία. Σε αυτόν τον νέο που μοιραζόταν την ίδια μοίρα με εκατοντάδες, χιλιάδες άλλους νέους ανθρώπους, που αυτό το σάπιο σύστημα τους καταδικάζει σε μια ζωή χωρίς δικαιώματα, στην ανεργία, την κακοπληρωμένη και απλήρωτη δουλειά, την μαύρη ανασφάλιση εργασία. Το χθεσινό γονικό στην εργατογειτονιά του Κερατσινίου πρέπει να αφυπνίσει, να ταρακουνήσει κάθε τίμιο λαϊκό άνθρωπο. Καμιά αυταπάτη για τους φασίστες. Δεν μπορεί αυτοί οι εγκληματίες να βγαίνουν ως υπερασπιστές των εργατικών δικαιωμάτων. Αυτοί θέλουν τον εργάτη στρατιωτάκι, ακούνητο και αμίλητο, που θα λέει ευχαριστώ για ένα ξεροκόμματο, που θα κάνει τεμενάδες και θα προσκυνάει υποπλιστές στο κεφάλαιο και θα κοιτά με μισό μάτι και ως εχθρό τον συνάδελφό του. Τους λέμε ότι αυτά τα σχέδια θα τα ακυρώσει η εργατική τάξη με την πάλη της. Στην συνέχεια έγινε πορεία η οποία κατέληξε στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Καστοριάς. Άλλη μια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ. Πολλοίς κόσμος συγκεντρώθηκε στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, από όπου ξεκίνησε η πορεία διαμαρτυρίας. Οι διαδηλωτές διέσχισαν σχεδόν όλη την πόλη, φωνάζοντας συνθήματα κατά της Χρυσής Αυγής, αλλά και κατά των αστυνομικών, οι οποίοι παρακολουθούσαν διακριτικά την πορεία. Ωστόσο, χθες βράδυ και για μια ακόμη φορά, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στα δημόσια κτίρια της Καστοριάς. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά έγιναν λίγο πιο αναλυτικά σήμερα στις πορείες. Πιο αναλυτικά τα είδαμε σήμερα στις πορείες που έγιναν χθες. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε λίγο τα νεότερα από το απεργιακό κλίμα των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν βεβαίως αυτήν την εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Ανδρέας Βιτούλας, είναι μέλος της ΕΛΜΕ Καστοριάς. Κύριε Βιτούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και να πούμε βεβαίως ότι χθες πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση της ΕΛΜΕ Καστοριάς να αποφασίσετε τι ακριβώς θα κάνετε. Βέβαια υπάρχουν αποφάσεις που θα ληφθούν και σε πανελλαδικό βεβαίως επίπεδο, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Οι κατατόπους ΕΛΜΕ θα έπρεπε μέχρι και χθες, τελευταία ημερομηνία, να συνέλθουν σε γενική συνέλευση ώστε να εξουσιοδοτήσουν τον εκπρόσωπό τους που θα επισκεπτόταν την Αθήνα για την τελική ψηφοφορία σε κεντρικό επίπεδο σήμερα. Mm-hmm. Η ΕΛΜΕ Καστοριάς εξουσιοδότησε τον εκπρόσωπό της για 48-ωρη επαναλαμβανόμενη απεργία και ανάλογα με το αποτέλεσμα οπωσδήποτε να ψηφίσει την συνέχιση της απεργίας. Αυτά σε τοπικό επίπεδο. 48-ωρη επαναλαμβανόμενη... Αυτή είναι η πρόταση της ΕΛΜΕ Καστοριάς, ναι. Τώρα, πώς καθορίζετε τα πράγματα, πώς λειτουργείτε από εδώ και πέρα? Είναι απόφαση την οποία την παίρνετε μόνοι σας, για παράδειγμα, και κινείστε μόνοι σας, ή θα πρέπει να περιμένετε τι θα γίνει, τι θα αποφασίσει η ΟΛΜΕ? Όχι, όχι. Ο εκπρόσωπος εξουσιοδοτήθηκε με τη συγκεκριμένη πρόταση από την ΕΛΜΕ Καστοριάς. Mm-hmm. Θα την υποστηρίξει κάτω και στην Αθήνα, αυτή την ώρα που μιλούμε, σε κεντρικό ξενοδοχείο, πραγματοποιείται η συνεδρίαση της ΟΛΜΕ, όπου εκεί, αργά το βράδυ, από ό,τι πληροφορούμε, η πλειοψηφούσα πρόταση θα πρέπει να στηριχθεί με το 66% των συνέδρων. Μάλιστα. Αργά σήμερα το βράδυ, λοιπόν, θα ξέρουμε ποια θα είναι η απόφαση της ΟΛΜΕ, άρα και το τι θα γίνει και σε τοπικό επίπεδο. Αυτό, κοιτάξτε, επαφείται στην αγωνιστικότητα και στις αντοχές του καθενός εκπαιδευτικού. Θα βγει μια κεντρική απόφαση, η στήριξη της οποίας επαφείται στην αντοχή του καθενός. Στην αντοχή, και φαντάζομαι πολύ περισσότερο εννοείται την οικονομική αντοχή, γιατί ξέρουμε πολύ καλά όλοι σήμερα τι σημαίνει να απεργεί κάποιος, να πραγματοποιεί μία ημέρα απεργίας, πόσο μάλλον επαναλαμβανόμενες απεργίες, πόσο κοστίζει τελικά. Σίγουρα το οικονομικό κόστος είναι δυσβάσταχτο, όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι διακυβεύονται και απειλούνται πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και αυτά δεν έχουν να κάνουν με κλαδικά αιτήματα και συντεχνιακές λογικές του παρελθόντος.
απειλείται ο ίδιος ο δημόσιος χαρακτήρας του σχολείου και η εύρυθμη λειτουργία του. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν κάποιος τα βάλει στη ζυγαριά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, νομίζω ότι το οικονομικό κόστος, όσο δυσβάσταχτο και να είναι, θα πρέπει με κάποιον τρόπο, ματωμένο τρόπο, να αντιμετωπιστεί, διότι πρέπει να κοιτάξουμε τους μαθητές μας και τους γονείς τους στα μάτια. Μιας που μιλάτε πάντως για τους γονείς, το ξέρετε φαντάζομαι και εσείς ότι η Ένωση Γονέων του Δήμου Καστοριάς έχει ήδη εκδώσει μια σχετική ανακοίνωση συμπαράστασης απέναντι στους αγώνες που πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και εκείνοι, όπως και πάρα πολλοί και εσείς βεβαίως, αγωνιούν για το μέλλον της παιδείας, για το ποια είναι τελικά η εκπαίδευση την οποία παρέχουμε σε αυτή τη χώρα. Ένας διάλογος βέβαια μακρύς. Δικαίως αγωνιούν και μας ευχαριστεί η υποστήριξή τους, μας ικανοποιεί η συμπαράστασή τους, διότι δείχνουν να αντιλαμβάνονται ακριβώς ότι τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από ποτέ. Mm-hmm. Η επίθεση που δέχεται το δημόσιο σχολείο γίνεται με πρωτόγνωρη σφοδρότητα. Δηλαδή τα σχολεία δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, κύριε Αναγνωστοπούλου, φέτος. Αυτό δεν είναι κινδυνολογία. Αυτό είναι μια τραγική διαπίστωση, την οποία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη όχι μόνο η εκπαιδευτική κοινότητα, το σύνολο της κοινωνίας. Νομίζω ότι εδώ και τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια βλέπουμε τη σχετική φθήνουσα πορεία. Το αντιληφθήκαμε πέρυσι το χειμώνα και την περσινή χρονιά βεβαίως, να μιλήσω συνολικά. Φαντάζομαι ότι φέτος τα πράγματα κάπως έφτασαν περισσότερο στο απροχώρητο. Φυσικά. Όταν, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει για να τελειώσει το λύκειο ένας μαθητής να περάσει από έναν εξεταστικό μαραθώνιο 4 πανελλαδικού τύπου εξετάσεων, αυτό καταλαβαίνετε ότι μας βάζει σε άλλου είδους σκέψεις για τις βλέψεις της ηγεσίας. 4, 6, 15. Εγώ θυμάμαι στη Δευτέρα Λυκείου είχαμε δώσει 15 ολόκληρα μαθήματα, παρακαλώ, κάθε μέρα πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν αναφέρομαι σε αριθμό μαθημάτων, δεν με καταλάβατε ίσως. Σε αριθμό εξετάσεων. Από την πρώτη Λυκείου έρχονται πανελλαδικού τύπου εξετάσεις. Είναι ένα μόνο. Με το νέο Λύκειο εννοείται τώρα. Με το νέο Λύκειο για τις αλλαγές που παραμένετε να γίνουν. Είναι μόνο ένα από αυτά που διασαλεύουν τον χαρακτήρα του σχολείου που θέλουμε. Πλέον αυξάνεται ο αριθμός των εξεταστικών διαδικασιών που θα πρέπει να περάσουν οι μαθητές. Εξαιρετικά ψυχοφθόρο και δεν ξέρω πραγματικά πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι. Μέχρι τώρα. Και θα το σημειώσουμε, αν μου επιτρέπετε, 27 μαθητών να συνοστίζονται στα τμήματα. Ή των σχολικών βιβλιοθηκών που δεν λειτουργούν. Ή των σχολικών φυλάκων που δεν υπάρχουν πια. Θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα και με την ίδια την καθαριότητα. Ο χαρακτήρας του ίδιου του σχολείου, ο εξοφελισμός της ανθρωπιστικής παιδείας, η μείωση των λειτουργικών δαπανών. Θα φτάσουμε στο σημείο, για να βγαίνει μια σχολική χρονιά, να αναζητούν οι σχολικές επιτροπές, δεν ξέρω ποιος τέλος πάντων, ηθήνων, το ίδιο το Υπουργείο, χορηγίες από τον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Αυτό το σχολείο θέλουμε. Είναι ένας διάλογος πάντως νομίζω πολύ μακρύς, το ανέφερα και προηγουμένως, ένας διάλογος που έπρεπε να ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια βεβαίως. Εγώ για παράδειγμα αναφέρθηκα προηγουμένως στον αριθμό των μαθημάτων που έδιναν πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές. Θυμόμαστε τις δέσμες, πήγαμε μετά στις κατευθύνσεις και βλέπαμε ότι κάθε χρόνο, το πιο απλό, ο αριθμός των μαθημάτων που έπρεπε να δώσουν οι μαθητές ως πανελλαδικές εξετάσεις άλλαζε ανάλογα με το τι ήθελε να κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση και το κάθε κόμμα που εκπροσωπούσε. Το Υπουργείο Παιδείας. Γενικότερα, άγεται και φέρεται λίγο η πολιτεία απέναντι στο ζήτημα, σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και το βασικότερο για τους πολίτες ουσιαστικά του μέλλοντος. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι ότι και οι εκπαιδευτικοί όμως, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, έχουν κάνει επίσης τα λάθη τους. Και είναι μια αυτοκριτική, την οποία και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να την κάνουν, για να έχουμε πράγματι αυτό το καλύτερο αύριο στον τομέα της εκπαίδευσης. Έτσι δεν είναι? Προφανώς έτσι είναι. Απλώς δεν θα ήθελα να το επικεντρώσουμε απλώς στο νομοσχέδιο του νέου Λυκείου. Εδώ μιλάμε γενικότερα, πραγματικά για ένα καινούριο σχολείο, το καινούριο εντός εισαγωγικών. Που δεν έχει γιατί τις βάσεις να στηριχθεί. Γιατί αν θεωρούμε ότι το καινούριο είναι καλύτερο, εδώ δεν πρόκειται για καλύτερο. Δεν έχει αλλά βάσεις. Για κάτι που μας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω. Πείτε μου λίγο κάτι. Στην Καστοριά ξεκινήσαμε με το εντυπωσιακό, θα λέγαμε, ποσοστό συμμετοχής στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, ύψος 84%. Ήταν ένα πρωτόγνωρο ποσοστό. Φαντάζομαι σας χαροποίησε και όλους εσάς και δείχνει γενικότερα και την αγωνία που έχετε όλοι στον κλάδο τον οποίο εκπροσωπείτε κι εσείς. Ωστόσο, νομίζω ότι μέρα με τη μέρα το ποσοστό αυτό έπεσε.
Ναι, είναι αλήθεια, δεν θα κρυφτούμε. Όμως να εντάξουμε τον απεργιακό αγώνα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω, στην καστοριανή τη συνάφεια, διότι ναι, η Καστοριά, έτσι ζούμε όλοι σε αυτόν τον τόπο και το γνωρίζουμε, διανύει μάλλον την νηπιακή της ηλικία στους εργατικούς αγώνες και γενικότερα στην κοινωνική ενεργοποίηση. Βάλτε οπότε βρεφική. Το 30%, το 1 στους 3 που είναι σήμερα το ποσοστό παραδείγματος χάρη, είναι ένα αξιοπρεπέστατο ποσοστό για τα δεδομένα της Καστοριάς. Mm-hmm. Και να λάβουμε υπόψη ότι τέλος πάντων η Καστοριά δεν είναι και το, ο καταλύτης των εξελίξεων. Είπαμε ότι είναι και οι οικονομικοί λόγοι, κύριε Βιτούλα, και ας μην κρυβόμαστε, είναι πλέον νομίζω ο καθοριστικός παράγοντας πλέον για κάποιον. Σίγουρα. Πάντως δεν θα ήθελα να θεωρούμε ότι δεν πρέπει ένας επεργιακός αγώνας να εξαντλείται σε ποσοστά και να αποτιμάται αποκλειστικά αριθμητικά. Όχι, αλλά δεν είναι κακό να τα βάζουμε και αυτά στο τραπέζι και να βλέπουμε συνολικά μια εικόνα. Μας ενδιαφέρουν πρωτίστως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κινητοποίησής μας, mm-hmm, που στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν, όπως είπαμε, στην εμπέδωση από την κοινωνία δύο πολύ βασικών ζητημάτων. Mm-hmm. Το ότι για πρώτη φορά απειλείται με τέτοια σφοδρότητα ο δημόσιος χαρακτήρας του σχολείου, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία του. Μάλιστα. Δηλαδή μια απεργία που θα συγκέντρωνε ίσως το 100% αλλά θα εξαντλούνταν σε καθαρά συντεχνιακή λογική και ανάλογου τύπου αιτήματα, θα είχε την κοινωνία απέναντι και δικαίως. Εμείς θέλουμε να συνειδητοποιήσει η κοινωνία ότι δεν παλεύουμε για ακεκτημένα του κλάδου μας, αλλά για τον πυλώνα ολόκληρης της κοινωνίας που είναι το δημόσιο σχολείο. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, έχουμε μακρύ διάλογο και στο θέμα αυτό. Επομένως, θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να τα ξαναπούμε. Να επαναλάβουμε ότι αυτό το οποίο αποφάσισε η Γενική Συνέλευση χθες της ΕΛΜΕ Καστοριάς είναι 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται στην Αθήνα συνεδρίαση της ΟΛΜΕ και αργά το βράδυ θα ξέρουμε βεβαίως πανελλαδικά πλέον τι θα είναι αυτό το οποίο θα επικρατήσει και θα αποφασιστεί. Ποια είναι η πρόταση της ΟΛΜΕ προς τις κατατόπους ΕΛΜΕ. Ωραία. Από εκεί πέρα ο καθένας θα πράξει ανάλογα με το κατά τη πώς νομίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν και από το μέτωπο των απεργιακών κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών, όπως είπαμε. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.